Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στην κυβέρνηση οι αποκαλύψεις του Προέδρου του Euro Working Group, Thomas Wieser, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά ο κύριος Wieser μας αποκάλυψε ότι μετά το τέλος του μνημονίου θα παρεμείνει η Ελλάδα σε αυστηρή επιτροπία. Ουσιαστικά δηλαδή δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα για την χώρα μας και τη σχέση με τους δανειστές, καθώς όσο χρωστάμε και όσο θα συνεχίσουμε να χρωστάμε μέχρι και το 75% των σημερινών μας χρεών, θα έχουμε τους δανειστές, θα είμαστε στο μικροσκόπιο των δανειστών και αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα είμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Ο κύριος Wieser δήλωσε βέβαια ότι δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, κανείς δεν φέρει ένα τέταρτο μνημόνιο για την Ελλάδα, όμως αυτό που θα ζήσουμε θα είναι κάτι παρόμοιο. Όπως η Τρόικα άλλαξε και έγινε θεσμή, έτσι και το μνημόνιο θα μετατραπεί σε κάτι άλλο. Δεν θα είναι προληπτική γραμμή στήριξη, δεν θα είναι μνημόνιο, αλλά σίγουρα θα υπάρξει ένα έλεγχος από τους δανειστές προς την Ελλάδα. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται λίγες μέρες πριν τις γερμανικές εκλογές, αλλά και λίγες μέρες πριν την αναμενόμενη επίσκεψη της Christine Lagarde στην Ελλάδα. Είναι δύο γεγονότα παράλληλα, αλλά εξίσου σημαντικά, καθώς από τη μία η Άγγελα Μέρκελ με μια νεοπή λαϊκή εντολή θα έχει την δυνατότητα να ξεκαθαρίσει τη γερμανική στάση για το ελληνικό χρέος, αλλά και για το μέλλον του ελληνικού προγράμματος. Αντίστοιχα, η Christine Lagarde αναμένεται να αποφασίσει και να μας πει τι σκοπεύει να κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα. Θα μείνει, θα παραμείνει ο σύμβουλος, θα δώσει επιπλέον χρήματα. Το πιθανότερο είναι όχι, ότι δεν θα δώσει επιπλέον χρήματα. Μπορεί να έχει κάποιο ρόλο στο πρόγραμμα, αλλά σίγουρα σιγά σιγά θέλει να αποχωρήσει. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός πολιτικός χρόνος. Γι' αυτό και πολύ μεγάλη αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο που ήθελε να δείξει ότι όλα τα πράγματα βαίνουν χωρίς πρόβλημα, ότι θα βγούμε από τα μνημόνια και αυτό ήθελε να το καρποθεί ως μια πολιτική νίκη έναντι και των πολιτικών αντιπάλων, να στρέψει και προς εκεί την ατζέντα. Όμως οι δηλώσεις Wieser στο insider.gr έδειξαν ότι υπάρχει ήδη προσχεδιασμένο μέλλον για την Ελλάδα, τουλάχιστον από την πλευρά των Ευρωπαίων. Ένα μέλλον το οποίο μάλλον δεν χαροποιεί την κυβέρνηση, η οποία δεν αποκλείεται να πρέπει να πάρει και νέα μέτρα μέσα στο 2019 και στο 2020. Και είναι κάτι που πολιτικά θα δούμε πώς θα μπορέσει, πώς θα τα καταφέρει να το διαχειριστεί, δείχνοντας ότι αυτή είναι η κυβέρνηση που μας έβγαλε από τα μνημόνια. Όχι όμως για να μας βάλει σε ένα μνημόνιο με διαφορετικά λόγια, αλλά ενδεχομένως σε κάτι πιο χαλαρό. Αυτό θα το ξέρουμε σε επόμενες εβδομάδες, πιθανότητα μαζί με μια καλύτερη εικόνα για το τι θα γίνει με το ελληνικό χρέος.